μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στη γειτονική προς την Ιερά Μονή της Παναγίας της Βαρνάκοβας, πρωτεύουσα της Πελοποννήσου, την Πάτρα, χρησιμοποίησε τη δύναμη της πίστεως με θαυμαστά αποτελέσματα. Η μητέρα αυτής της χριστιανικής όντως οικογένειας είχε επισκεφθεί προκαιρού το μοναστήρι και όπως όλοι οι προσκυνητές της Παναγίας, είχε πάρει λαδάκι από την κανδύλα της και το είχε φυλάξει στο σπίτι για ώρα ανάγκης. Και η ανάγκη ήρθε. Ένας αδελφικός φίλος του γιού της, που εργαζόταν ως οικοδόμος, έπεσε από τις καλωσιές και έπαθε βαριά εγκεφαλική κάκωση. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο των Πατρών, στον Άγιο Ανδρέα, όπου επί καιρό βρισκόταν σε αφασία, μεταξύ ζωής και θανάτου. Τότε, ο φίλος του πήρε το λαδάκι της Παναγιάς και όταν πήγε στο νοσοκομείο τον σταύρωσε με αυτό στο κεφάλι. Ο άρρωστος, μετά από αυτό παρουσίασε καλυτέρευση, όμως σε λίγο πάλι έπεσε σε αφασία. Όταν το έμαθε ο χριστιανός φίλος, ξαναπήρε το λαδάκι. Τον επισκέφθηκε και του ξανάβαλε στο κεφάλι του, προσευχόμενος την Παναγία να τον βοηθήσει. Ας θαυμάσουμε την πίστη του. Δεν απογοητεύθηκε που με την πρώτη φορά δεν ήρθε η θεραπεία και ξαναχτύπησε την πόρτα του θείου Ελέους. Αυτή τη φορά το θαύμα έγινε. Με έκπληξη οι γιατροί είδαν τον άρρωστο να συνέρχεται αμέσως και να αποκαθίσταται τελείως η υγεία του. Η πίστη είχε και πάλι ελκύσει το θείο Ελέος και τη θεία βοήθεια. Η πίστη και πάλι νίκησε. Δεν σώθηκε όμως μόνο ο φίλος του χριστιανού νέου, σώθηκε και η αδελφή του, η οποία είχε πίστη εξίσου δυνατή με τον αδελφό της. Όταν ήρθαν να προσκυνήσουν την Παναγία τον Ιανουάριο του 2007, είπε χαρακτηριστικά πολύ συγκινημένη: «Και μένα με έσωσε η Παναγία. Έφτασα στο θάνατο διότι, ενώ ήμουν έγκυος, μου συνέβη μια ακατάσχετη αιμορραγία από εξωμήτριο κύηση και οι γιατροί ούτε να με εγχειρήσουν δεν πρόφθαιναν. Πέθαινα από στιγμή σε στιγμή. Τότε κατέφυγα κι εγώ στην Παναγία για βοήθεια. Ζήτησα το θαυματουργό λαδάκι της και σταύρωσα την κοιλιά μου, επικαλούμενη με δάκρυα τη βοήθειά της. Αυτό ήταν. Η χάρη της με πρόφτασε. Κόπηκε η αιμορραγία αμέσως. Έτσι συνήλθα λίγο, μπόρεσα και πήγα στο νοσοκομείο και εγχειρίστηκα. Πώς να μην την ευγνωμονώ? Πώς να μην λέω όπου βρεθώ τις ευεργεσίες της?» Να λοιπόν πώς αξιοποίησε μια οικογένεια το φάρμακο της Παναγιάς, που δεν είναι άλλο παρά το ευλογημένο λαδάκι από το ακίμητο κανδύλι της. Υπάρχει άραγε καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα μας από το να διαβάσουμε κάτι και να ωφεληθούμε από μια μεγάλη θαυμαστή παρέμβαση της Παναγίας μας, της Παναγίας που όλο τον Αύγουστο την επικαλούμεστε και ζητούμε την βοήθειά της, την χάρη της? Υπάρχει καλύτερη καλημέρα από αυτήν την ευλογημένη που μαθαίνουμε και εμείς μοιραζόμενοι θαύματα και παίρνουμε δύναμη και πίστη για να συνεχίζουμε? Ας είναι λοιπόν και τούτο το πρωινό καλό και όμορφο και ευλογημένο, και ας έχουμε την Παναγία μας πάντοτε βοηθό μας. Αυτός ο μήνας άλλωστε της ανήκει και εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να προσπαθούμε να φτάσουμε κοντά της με την προσευχή μας. Και αυτές τις μέρες, τις δύσκολες που όλοι βλέπουμε τι συμβαίνει στον τόπο μας και όχι μόνο, καλό είναι εκεί που θα παρακαλάμε για οτιδήποτε έχει σχέση με τα προσωπικά μας να ζητάμε από τη Μητέρα Παναγία να κάνει το θαύμα της και για τη χώρα μας. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλώς μας ήρθατε. Καλό πρωινό.
μιλώντας για προσευχή, αναφερόμενοι στο πρόσωπο της Παναγίας μας, διαβάζουμε κάτι από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, από το βιβλίο «Χειραγωγία στην πνευματική ζωή», της έκδοσης αυτής της πολύ σημαντικής που κυκλοφορεί η Ιερά Μονή Παρακλήτου. Η ψυχρότητα στην προσευχή οφείλεται είτε σε ψυχική κόπωση, είτε σε πνευματικό κορεσμό, είτε σε σωματικές απολαύσεις και αναπαύσεις, είτε σε πάθη που κυριεύουν την ψυχή προπαντός στην έπαρση. Όλα αυτά είναι ενάντια στην πνευματική ζωή, μέσα στην οποία κεντρική θέση κατέχει η προσευχή. Έτσι, πρώτα και κύρια προκαλούν το στέρεμα της πηγής της προσευχής μέσα μας. Αυτό όμως μπορεί να οφείλεται και σε απομάκρυνση της χάριτος, που συμβαίνει με θεία παραχώρηση, και να γιατί. Όταν η ψυχή μας φλέγεται από τον πόθο του Θεού και από την καρδιά μας ξεχύνεται ολόθερμη προσευχή, δεν έχουμε παρά ελεητική επίσκεψη της χάριτος. Εμείς όμως, όταν η ευλογημένη αυτή κατάσταση παρατείνεται για πολύ, νομίζουμε ότι κατορθώσαμε κάτι σπουδαίο με το δικό μας αγώνα και κυριευόμαστε από την καινοδοξία. Για λόγους παιδαγωγικούς λοιπόν, απομακρύνεται η χάρη και μένει η ψυχή μας μόνη της, γυμνή και αδύναμη, ανίκανη να ζήσει πνευματικά, ψυχρή και απρόθυμη να προσευχηθεί. Τι θα κάνουμε λοιπόν για να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση? Πρώτα-πρώτα θα φροντίσουμε να εξουδετερώσουμε τις αιτίες της και ύστερα, παρόλη την ψυχρότητα της ψυχής μας, θα κάνουμε με επιμονή και υπομονή τον καθημερινό προσευχητικό κανόνα μας, προσπαθώντας αφενός να συγκεντρώσουμε το νου μας στα λόγια των ευχών και αφετέρου να ξεσηκώνουμε μέσα στην καρδιά μας αισθήματα φιλόθεα. Με τον καιρό, ο Θεός, βλέποντας την ταπείνωση και την καρτερία μας, θα μας ξαναστείλει τη χάρη Του, που θα διώξει το πνεύμα της ψυχρότητος, όπως ο άνεμος διώχνει την ομίχλη. Πώς θα αποκτήσουμε θερμότητα στην προσευχή? Μ' αγώνα και υπομονή. Με αυτά τα δυο θα ζωντανέψει μέσα μας η φλογερή προσευχή. Απαιτούνται χρόνος και κόπος πολλής, όμως ας μην υποψυχούμε. Ας μην αποκάνουμε, ας μην βαρεθούμε. Η προσπάθειά μας, αν είναι συστηματική και επίμονη, θα στεφανωθεί οπωσδήποτε αργά ή γρήγορα με επιτυχία. Θα στεφανωθεί όχι χάρη σε εμάς, αλλά χάρη στο άπειρο έλεος του Θεού. Είναι καλό να συνηθίσει η γλώσσα μας την ευχή του Ιησού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ή οποιαδήποτε άλλη σύντομη προσευχή με το νου συγκεντρωμένο στην καρδιά. Αγωνιστείτε να προξενήσετε στην καρδιά σας, ας το πω έτσι, μια μικρή πληγή. Ο συστηματικός κόπος σας σύντομα θα δημιουργήσει την πληγή αυτή και τότε ο Κύριος θα σας επιβραβεύσει με τη δική Του χαρισματική προσευχή, μας λέει ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Φίλες και φίλοι, είναι το μεγαλύτερο και ανίκητο όπλο που έχουμε στα χέρια μας όλοι εμείς οι χριστιανοί. Θεοπαράδοτο όπλο. Προσευχή και νηστεία, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας τα δίδει, όπως έκανε και ο ίδιος 40 μερόνυχτα μετά την βάπτισή του, προετοιμαζόμενος για το μεγάλο του έργο. Ας έχουμε λοιπόν και εμείς θερμή την προσευχή και ας τη συνδυάζουμε με πίστη, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να γευθούμε τους καρπούς αυτής της μοναδικής δύναμης. Η πίστη είναι η προϋπόθεση. Και όταν με πίστη ζητάμε κάτι από το Θεό, ο ίδιος μας το έχει υποσχεθεί ότι θα μας το κάνει. Κάτι τέτοιο έκανε και ο πατήρ Ευμένιος, όταν ως νεαρός ιερομόναχος, την περίοδο που οι Ισραηλινοί μετά τον πόλεμο των 6 ημερών είχαν καταλάβει την χερσόνησο του Σινά, βρισκόταν στο μετόχι της μονής του Θεοβαδίστου Όρους στην πόλη της Ραϊφούς. Το μετόχι αυτό είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, στο μεγάλο αφεντικό, όπως το λέει και ο ίδιος ο γέροντας Ευμένιος. Τότε λοιπόν που το λάδι τέλειωνε και που δεν είχε να το ανάψει το καντήλι, στάθηκε μπροστά στην εικόνα και τον παρακάλεσε
με δύναμη και πίστη. Και το θαύμα θα το ακούσουμε από τον ίδιο, όπως μας το διηγήθηκε στο αρχονταρίκι της Μονής της Αγίας Εκατερίνας το βράδυ της Πανηγύρεως, σε μία ομάδα μοναχών. Εκεί βρεθήκαμε και εμείς και είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τα όσα μας είπε. Σήμερα θα ακούσουμε το θαύμα του Αγίου Γεωργίου και όσα υπόλοιπα μας είπε ο πατήρ Ευμένιος. Ας μεταφερθούμε λοιπόν μέχρι το αρχονταρίκι της Μονής του Θεοβαδίστου Αρουσινά. Θα σας πω για το θαύμα του Αγίου Γεωργίου. Η Εκκλησία είναι καθιερωμένη στον Αγίου Γεωργίου. Είχαν περάσει γύρω στους 10 μήνες, δεν είχα λάδι, είχα 3 γυναίκες, μαγείρευα και άναβα και καντήλια, άναβα 3 καντήλια ακίμητα. Ένα της Αγίας Εκατερίνης, ένα του Αγίου Γεωργίου και ένα μέσα στον Αγίον Άρθο. Όταν το λάδι τέλειωνε, σκέφτηκα, λέω, είχα φτάσει στον ένα τέλειο και λέω, δεν θα φτάσει το λάδι, να σβήσω το καντήλι της Αγίας Εκατερίνης, το ανάβουνε στο Σινά. Δεν πειράζει, φτάνει. Να αφήσω εδώ μόνο τα δύο, του Αγίου Άρθου και του Αγίου Γεωργίου. Έτσι έκανα. Το σβήσα. Το λάδι τελειώνει όμως. Κάθε τόσο και λιγότερο. Λέω να κάνω προετοιμασία, να κάνω κατάλυση στον Αγίον Άρθο, να σβήσω το καντήλι του Αγίου Άρθου και να ανάβω μόνο το Αγίου Γεωργίου. Έτσι έκανα. Έκανα κατάλυση στον Αγίον Άρθο και άφησε το καντήλι του Αγίου Γεωργίου. Κάποια στιγμή τέλειωσε το λάδι. Τέλειωσε το λάδι. Λέω τώρα τι θα κάνω. Λέω να μαζέψω τα λάδια από τα παλιά καντήλια, τα παλιά λάδια, θα το βάλω σε μια βρύση από εκείνες τις βρύσες που έχουμε τις παλιές. Το νερό θα πάει κάτω, θα ανοίξω τη βρύση, θα φύγει το νερό και θα μείνει το λάδι. Όταν τρέξει το λάδι θα το κλείσω. Και αυτό θα το βάλω πάλι μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Το έβαλα, αλλά αυτό ήταν παλιό και δεν άναβε. Το άναβα και δεν έπιανε. Λίγο άναβε και μετά έκανε καρβουνίδα και έσβηνε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Άλλο να έχω το βούτυρο. Είχα 4-5 τενεκέδες βούτυρο. Θα το λιώσω, λάδι γίνεται. Και θα ανάβει. Όταν ανάψει, δεν πίζει. Βάζω λοιπόν το βούτυρο, αλλά αυτό έκανε καρβουνίδα κατευθείαν. Μόλις το άναβα, δεν περνούσαν ένα λεπτό, δύο, έκανε καρβουνίδα και μου σβήνε. Βάζω ξανά το ίδιο, δεν μπόρεσα. Λέω, δεν καίγεται. Τώρα λέω τι θα κάνω. Δεν είχα να το ανάψω το καντήλι. Α, σοφίστηκε κάτι. Λέω θα πιάσω τα ποκέρια, θα τα μαζίσω, θα βγάλω τα φυτίλια από μέσα και θα κάνω φυτιλάκι για το καντήλι. Αλλά εγώ δεν σκέφτηκα ότι αυτό, άμα ανάψει λίγο, γιατί και γίνεται στάχτη. Δεν είναι όπως το φυτίλι που τραβάει λάδι και συνεχίζει να ανάβει. Το έβαλα και αυτό. Μέχρι να το ανάψω, να γυρίσω, διάβαζα ακολουθία όμως κάθε μέρα. Μόνο μου ήμουν εκεί και το πρωί όρθρο, ό,τι μπορούσα και το βράδυ τον εσπίρευα. Αυτό το πράγμα με πέδεψε λιγάκι κανένα δύο μέρες. Τις 14 Σεπτεμβρίου, το βράδυ στις 13, πήγα να διαβάσω την ακολουθία και πάω τώρα. Δεν μπορούσα να έβαζα το φυτίλι όταν καίγετο έφτανα στο νερό τσουφ μου σβήνε. Από το καντήλι τώρα μέχρι να πάω στο αναλόγιο ήταν δύο βήματα. Το άναβα να γυρίσω στο αναλόγιο μέχρι να διαβάσω κάτι τσουφ. Το άφηνα μισό και πήγαινα το ξανά άναβα. Μετά σκέφτηκα, λέω, αν δεν τα αφήνω με αυτά, δεν γίνεται με το κατήλιο, δεν γίνεται τίποτα. Θα ανάβω, λέω, ένα κεράκι, αφού δεν μπορεί να ανάψει το κατήλιο. Και άναψα το κεράκι και διάβασα τον Ασπερινό. Αλλά ανθρωπίνως είχα ταραχτεί.
είχα στενοχωρηθεί. Να το πω αλλιώς, ενευριάσει. Άμα τέλειωσα τον Εσπερινό τα διαβαστικά αυτά που έκανε, παίρνω το κεράκι από το μανουάλι και πάω και γονατίζω στην εικόνα κάπου και του λέω: «Άι Γιώργη μου, εδώ τώρα είμαστε εγώ και εσύ, οι δυο μας. Οι δυο μας μείναμε. Δεν ξέρω, όλα ό,τι είχα τα χρησιμοποίησα. Καντήλι δεν σου ανάβω άλλο, να το ξέρεις. Έχεις ένα άλλο καβάλατο, κάνε κουμάντο, πήγαινε βρες λάδι και εγώ θα σου το ανάβω πάλι. Πού θα το βρω εγώ το λάδι εδώ να στο αγοράσω? Λοιπόν, κάνε κουμάντο, ό,τι θέλεις. Εγώ θα σου ανάβω όταν έρχομαι μόνο ένα κεράκι και όταν φεύγω θα σου σβήνω, κάτσε στα σκοτεινά. Αφού σου αρέσει, κάτσε». Έζησα το κεράκι και έφυγα. Πήγα στο σπίτι, εντάξει. Το πρωί, η ώρα 6. Χτυπάει ένα, έρχεται ένα τύπο στρατιωτικό και χτυπάει την πόρτα. Τουκου, 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 τουκου. Εγώ ακόμα δεν είχα σηκωθεί καλά καλά. Τους φωνάζω, έρχομαι να ανοίξω, περιμένετε, αυτοί χτυπούνε, περιμένετε. Μ' ακούσανε και μου μιλήσανε, αλλά σταμάτησαν να χτυπάνε. Κατεβαίνω, ανοίγω την πόρτα και έχει σταματήσει ένα στρατιωτικό τζιπ, δύο φεντάι και ο λοχαγός ήταν στο τιμόνι. Ανοίγοντας την πόρτα εγώ, έχει φέρει δύο ντενεκέδες λάδι. Δέστε τώρα το θαύμα πως έγινε αμέσως, το λέω και εκεί και εκεί, πάω να κλάψω. Και άνοιξα την πόρτα εγώ, βγήκα να χαιρετήσω, ο φαντάρος δεν έχει πάρει τον ένα ντενεκέ και μπαίνει με το άνοιγμα της πόρτας μέσα και πάει κατευθείαν στην εκκλησία και τον αφήνει έξω από την πόρτα. Και έχουν βάλει άλλο ένα, ο άλλος ήταν απάνω. Το ξεφόρτωνε και το έδινε στον άλλο. Έφτασα εγώ, χαιρέτησα και μου δίνει τον άλλο ντενεκέ και τον αφήνω και μου δίνει και ένα κυβότιο χάρτινο. Και κατέβηκε και αυτός, ήρθε ο άλλος ωστόσο και παίρνει τον άλλο ντενεκέ και ο άλλος φαντάρος, κουβεντιάζοντας εγώ με τον λοχαγό, τα παίρνει και θα πάνε στο δωμάτιο. Τον πρώτο τον είχε, μόλις άνοιξε την πόρτα, τον πήγε κατευθείαν στην εκκλησία. Δεν ξέρω τώρα εγώ τι έχουνε βέβαια, περίπου το υπολόγισα. «Ελάτε», λέω, «να σας κάνω ένα καφέ, ελάτε να σας κεράσω». «Όχι», λέει, «θα έρθουμε άλλη φορά». «Θα έρθουμε άλλη φορά, έχουμε δουλειά». Φύγανε. Έκλεισα την πόρτα. Πάω λοιπόν και βλέπω το τενικέ το δικό μου και το κασονάκι εκείνο το κυβότιο, το χάρτινο. Στην πόρτα. Α, λέω. Παίρνω το κλειδί και παίρνω και το ντενεκέ. Πάω, ανοίγω την εκκλησία, τους βάζω και τους δύο μέσα και του λέω: «Δικό σου είναι. Εγώ δεν θα φάω». Γιατί του είπα, εκεί που του έλεγα, εσύ και εγώ και μόνο μείναμε, και του λέω: «Εγώ έχω βούτυρο και τρώγω. Εσύ για το κατήρι σου κάνε κουμάντο. Στο έβαλα το βούτυρο, δεν το θέλεις. Τι θα σου κάνω?» Και το κασόνι είχε μέσα τρόφιμα για μένα. Εδώ είναι τώρα. Είναι ή δεν είναι θαύμα αυτό? Ποιος τους είπε τώρα αυτήν των Εβραίων? Το πρωί πρωί ακόμα ξημέρωνε, ήρθανε και μου το φέρανε το λάδι. Αυτό που του ζήτησα. Αυτό που του ζήτησα μου το φέρε πρωί πρωί. Δεν επέρασε ούτε η ώρα δηλαδή, ούτε η μέρα. Φανερό, πράγματι φανερό θαύμα. Και εδώ με την Αγία μας έχω ζήσει ένα άλλο πάλι θαύμα. Όταν γίνανε οι διαπραγματεύσεις και συμφωνήσανε να παραδώσουν οι Εβραίοι το Σινά, αφού θα υπογράφει ο Σαντάτη, ήταν τότε πρόεδρος της Αιγύπτου, θα υπόγραφε η ειρήνη, συμφωνίες ειρήνης, είχαμε πει οι Εβραίοι, ο Σαντάτη είχε πει ότι θα κάνει στο Σινά
ένα τρίπτυχο, ένα ναό, ένα τεράστιο ναό που θα στεγάζει μέσα τους χριστιανούς, τους καθολικούς και τους, μουσουλμάνους, εβραίους και χριστιανούς, χωρίς να μας εξεχωρίσει τώρα εμάς τους ορθοδόξους, τους καθολικούς, τους αιρέσεις, τους κόπτες κτλ. Αυτός είπε μόνο τους χριστιανούς. Αυτό θα ήταν το τρίπτυχο. Αυτό μας απασχόλησε πάρα πολύ. Είχε ανοίξει και λογαριασμό στην Ευρώπη, είχαν κατατεθεί πολλά λεφτά για να γίνει αυτό το έργο. Το συζητούσαμε, μας απασχόλησε πάρα πολύ. Δεν μπορούσαμε βέβαια και να κάνουμε τίποτα, αυτός θα ήταν ο κυρίαρχος. Αλλά κάναμε ενέργειες. Πάλι άλλο θαύμα με το πρόγραμμα της Αγίας, θα σας πω. Όταν ήρθανε το εβραϊκό αεροπλάνο και έκανε αναγνώριση και χτυπήσαν οι Εβραίοι τη Ραϊθό, από τους 5 στρατηγούς ένας ήταν Κόπτης. Οι άλλοι ήταν μουσουλμάνοι. Λοιπόν, έγινε η επίθεση, ο Κόπτης έρχεται μετά από το μεσημέρι στο μοναστήρι και μου λέει, «Πάτερ, θα ήθελα, λέει, να προσευχηθείς, οπωσδήποτε ο πόλεμος άρχισε και δεν ξέρω, να προσευχηθείς να πάω στο σπίτι μου, στην οικογένειά μου». Πήγαμε στον Αγίο Γεώργιο, κάναμε μια προσευχή, μια δέση εκεί και του είπα, «Θα μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω ο Αγίος και θα πας, μη στενοχωριές». Αυτός μέχρι να ετοιμαστεί, φαίνεται, έφυγε βράδυ. Οι Εβραίοι το πόλεμο τον κάνανε την ημέρα, ήλιο με ήλιο. Έφυγε το βράδυ αυτός και πήγε στο Κάιρο. Οι άλλοι τρεις, ο άλλος δεν ξέρω τι έγινε, οι τρεις φύγανε από τη Ραϊθό και έξω από το βάδι, πριν να μπούμε στη Ραϊθό, μια περιοχή, τους πέτυχε το αεροπλάνο και τους χτύπησε, σκοτωθήκανε και οι τρεις. Το πρόγραμμα του Θεού και της Αγίας και του Άγιου Γεώργιου, πώς το έχει κάνει με τον Κόπτη αυτό, θα σας πω ύστερα. Αφού λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά με το Σαντάτη για να κάνει εδώ το τρίπτυχο, εμείς κάναμε πολλές σκέψεις να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, για να τι ήταν το μοναστήρι. Να το κάνει αλλού, να το κάνει μακριά, να, είχαμε πολλά. Πριν να γίνει όμως η αναδίπλωση, η παράδοση στη τελική του Σινά εδώ και το μοναστήρι στους Αιγυπτίους, πριν 2 χρόνια το μοναστήρι αποφάσισε να στείλει μια αντιπροσωπεία στο Κάιρο για να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τους Αιγυπτίους, γιατί το μοναστήρι στο Κάιρο ήταν άδειο, δεν είχε κανένα πατέρα, είμαστε όλοι εδώ και σε διάφορες υπηρεσίες. Λέει, ποιος θα πάει, σαν δεν ήξερα και πολλά εγώ, αλλά κάπως πιο καλύτερα τα δικά ήταν τα δικά μου. Λέει, να πας εσύ, για να έχεις επαφές με τους Αιγυπτίους. Σηκώθηκα και έφυγα, πήγα στο Κάιρο. 2 χρόνια. Ήταν αρκετά για να κάνω γνωριμίες. Όταν ξεκινήσαμε για να κάνουμε τις γνωριμίες, εδώ έρχομαι τώρα στο στρατηγό, ξεκινήσαμε, μάθαμε ότι υπάρχει διοίκηση του Σινά, τύπης. Το Σινά βέβαια ήταν κατεχόμενο, αλλά ήταν ο διοικητής του Σινά, είχε ένα γραφείο, μια θέση, κάποιος. Και λέω, θα πρέπει να πάμε από το διοικητή σαν Σιναίτης, εμένα με ενδιαφέρει το Σινά, να του μιλήσουμε, να τον γνωρίσουμε και να δώσουμε μια γνώρα. Όταν πήγαμε λοιπόν στο γραφείο του, πήγα και κάποια φάτσα, μα δεν την θυμόμουν που την είχα δει. Χαιρετηθήκαμε και του είπα ότι είμαι από το Σινά και τα λοιπά. «Α», μου λέει, «από το Σινά ξέρω και έχω και ένα καλό φίλο στο Σινά». Λέω, «Ποιο είναι»? Λέει, «Είναι ένας καλόγερος». Λέω, «Ξέρεις ποιος είναι, ξέρεις πώς τον λένε»? Λέει, «Το όνομα δεν το θυμάμαι, αλλά τον ξέρω», λέει. «Είναι και οφείλω πολλά», λέει, «σε αυτόν τον άνθρωπο». Λέω, «Για πες μου», λέω, «πότε έκανες εσύ στο Σινά»? Και μου λέει την ιστορία,
ότι ήταν στον καφέ μαζί με τους άλλους. Τότε κατάλαβα εγώ ότι αυτός είναι ο κόπτης που ήρθε και ζήτησε τη βοήθεια και την προστασία του Αγίου. Και τον κοιτάζω λοιπόν πιο καλή, θα τον θυμήθηκα μετά. Εκεί που μιλούσαμε του λέω, αν τον δεις τον καλό Άγιο αυτό, ναι, θα τον γνωρίσεις. Λέει, ναι, βέβαια, θα τον γνωρίσω. Λέω, με το καλό όταν γίνει η απελευθέρωση από τους Εβραίους, είναι στο συνάδελφο. Αλλά μπορεί, λέω, να έρθει και εδώ, έτσι, κάποια στιγμή. Λέγει, θα τον γνωρίσω, μα έχω πολλά, οφείλω πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήρθα. Οι άλλοι δεν ξέρω με τι γίνανε, οι συνάδελφοί μου. Λέω, να σου πω ότι είμαι εγώ. Ο Κακομύρης, και μου λέει, μα κάτι λέει σαν να μου λέγει μέσα μου. Σηκώθηκε, με αγκάλιασε, χαιρετηθήκαμε, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος έγινε η αιτία να έχω όλες τις άλλες επικοινωνίες. Και στην Προεδρία με αυτόν. Μου λέει, όπου είναι να πάμε θα πηγαίνουμε μαζί. Δεν είχα εγώ αναγκαία, το στρατηγός ήταν. Όπου πήγαμε δεν υπήρχε πρόβλημα. Και έτσι είχα κάνει τις πρώτες επικοινωνίες. Δέστε τώρα το σχέδιο του Δήμου πώς ήτανε. Τον γνώρισα εκεί και χρησιμεύσαμε έπειτα κάτω στο Καΐρο για να δούμε, να έχουμε τις επαφές με τους Αιγυπτίους. Με τον Σαντάτη τώρα. Όταν μας απασχολούσε αυτό το θέμα του τρίπτυχου, εγώ είχα κατέβει στο Καΐρο, μου στείλανε από εδώ ένα υπόμνημα που είχε κάνει το μοναστήρι για να το δώσουμε, να ζητούσαμε εμείς να γίνει τροποποίηση και να φύγει μακριά από το μοναστήρι, μετεωρολογικά ότι είναι αρχαίο, ότι είναι ιστορικό και. Μας το δέχθηκε ο Σαντάτη, συζήτησα μαζί του λίγο, αλλά δεν είπε όμως ούτε ναι ούτε όχι, τίποτα δεν είπε. Έτσι το άφησε στο όπο. Έρχεται η εποχή που θα παραδοθεί το Σινά και ήρθε ο ίδιος εδώ. Εγώ ήρθα πριν 2-3 ημέρες εδώ να κάνουμε τις προετοιμασίες και να τον υποδεχτούμε ως νέο και εγώ σαν αντιπρόσωπος κάτω στο Κάιρο που μας ήξερε. Λοιπόν, με το θάμα της Αγίας τώρα θέλω. Αυτός όταν είναι να γίνει παράδοση εδώ είχε καλέσει τον στέχα του Άσγαρ, τον πατριάρχη των μουσουλμάνων, τον ούτσιο του Πάπα, τον πατριάρχη των Κόπτη, δεν ξέρω πόσες άλλες υπηρεσίες διπλωματικές κτλ. Να έρθουν να παραστούν στην παράδοση. Έρχονται τα ελικόπτερα, ετοιμαστήκαμε εμείς, ήταν η μέρα η καθορισμένη που θα γινόταν η παράδοση. Τον υποδεχτήκαμε, πήγα εγώ. Τότε θα έμπαινε και ο λίθος στον όρο. Θα έβαζε και το θεμέλιο λίθο εκείνη την ημέρα του ναού, του τρίπτυκου. Σίγουρα, δηλαδή, χωρίς να σίγουρα, το είχε αποφασίσει αυτός. Με την παράδοση θα ανέβει, θα είναι στην παράδοση και θα βάλει και το θεμέλιο λίθο. Είχαν ετοιμάσει κάτω εδώ που είναι τα ξενοδοχεία, εκεί ήταν έρημος, αυτή η παιδιά, η Ράχη η λεγόμενη, εκεί σκηνές για να τον υποδεχτούν και τα λοιπά. Εκεί κατέβηκε και όλα το ελικόπτερο, πήγαμε εμείς με το Σινέο και τον παραλάβανα. Χαιρετηθήκαμε, φεύγουμε φάλαγγα. Στρατός τώρα όλο αυτό το σημείο γεμάτο, όλος ο δρόμος στρατιώτες. Είχαμε κάνει δύο μπάρες. Μια εδώ που είναι τώρα του στρατού και μία κάτω στρίβοντας για να μπούμε στο Σινά εδώ, στο μοναστήρι, γιατί συνεχίζει ο δρόμος που πηγαίνει πάνω. Μόλις έστριψε ήταν μια μπάρα εκεί. Αφού χαιρετηθήκαμε, μπήκαμε, ήταν οι μοτοσυκλετιστές, οι πρωτοφύλακες, οι αστυνομικοί, η φρουρά, ένα άλλο πάλι με στρατό, ο διοικητής, ο προσωπικός του διοικητής, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τούτος εδώ ήταν αντιπρόεδρος τότε, πίσω εμείς. Μετά από εμάς ήρθαν ένα άλλο τύπι με πάλι στρατιωτικούς. Ποιος έδωσε την εντολή τώρα και κλείσανε και τον Ούτσιο και τον Πατριάρχη τον Κόπτη και τον
το Σέχα του Άσγαρ που μας ελέγαμε, ελέγανε ότι θα ανοίξουμε το τζαμί, θα ανέβει να φωνάξει και θα προσευχηθούν στο τζαμί και θα μας το έχουν σαν προσκύνημα. Ο πρώτος φαντάρος κατεβάζει την μπάρα και τους κόβει πίσω όλους. Όταν περάσατε τώρα και εσείς λέτε. Περάσαμε και εμείς και πίσω μας ακόμα ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω ποιοι ήταν από τους... Κοίτα, πόνο αυτοκίνητο πίσω φάλετε. Λοιπόν, αφού έγινε αυτό το πράγμα, ήρθαμε εδώ, τον υποδεχτήκαμε κανονικά. Πήγαμε στην εκκλησία, έγινε ξενάγηση από το Σινέο, είχαμε πει να πηγαίναμε στο σαλόνι απάνω, αλλά επειδή ήταν σκάλες, λέει, δεν... και ήρθαμε, καταλήξαμε εδώ. Εδώ, κάποια στιγμή, αρώτησε ένα αξιωματικό δικό του, πού είναι, λέει, οι άλλοι, εδώ, όταν μπήκαμε. Λέγει, κάπου, λέει, μέσα στο μοναστήρι θα κυκλοφορούν. Ξαναγούνται. Της μάλιστα δεν να σας πω, όταν έγινε η ξενάγηση μέσα, ήμουνα εγώ είχα τα κλειδιά του τζαμιού και πήγα και άνοιξα. Ερχόμαστε και άνοιξα. Πήγα πρώτος και άνοιξα την πόρτα και του λέω, κύριε πρόεδρε, εγώ είμαι, λέω, το ιστορικό τζαμί της Μονής και ξέρω εγώ. Είχα βγάλει εγώ τα παπούτσια και αυτός πιάνει έτσι την πόρτα και κάνει με το κεφάλι του, μπαίνει μόνο το κεφάλι του και είδε και γύρισε πίσω. Ούτε μέσα μπήκε, ούτε να προσευχηθεί, ούτε τίποτα. Πρώτο, καλό. Ερχόμαστε εδώ, ρώτησε για τους άλλους και λέει ο αξιωματικός, λέει κάπου, λέει, θα ξεναγούν στο μοναστήρι. Έγινε εδώ η προσφώνηση, έγινε μια παραστημοφόρηση που του κάναμε, έγιναν όλα το κέρασμα, όλα γίνανε. Το αποτέλεσμα είναι ότι αφού τέλειωσαν όλα, σηκωθήκαμε και φύγαμε για να πάμε στο πίσω, να τον προπέμψουμε. Πήγαμε πίσω και είναι όλοι τώρα και περιμένουν εκεί πέρα. Με την προϋπόθεση να δούμε τώρα θα βάλει λίθο, θεμέλιο και τίποτα. Δεν ανάφερε τίποτα. Μπήκαμε στο ελικόπτερο να τον αποχαιρετήσουμε και μου λέει δεν θα έρθεις μαζί μου. Λέω θα μείνω ακόμα 2-3 μέρες και μετά θα κατέβω. Καλά μου λέει, θα το πούμε στο Καϊρό. Έφυγε, ούτε λίθο έβαλε, ούτε οι άλλοι ήρθαν, ούτε ο Σέρχας ήρθε να φωνάξει και να μας ανοίξει προσκύνημα και να κάνουν τίποτα. Ποιος τα έκανε αυτά όλα. Αλλά το βράδυ πήγαμε στην Αγία Κατερίνη και της είπα, λέω, κοίταξε Αγία Κατερίνη, εμείς λέω ότι ήταν να κάνουμε ανθρωπίνος, το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αύριο έρχεται, ανάλαβε τώρα εσύ τα υπόλοιπα. Και τα ανάλαβε. Τους έκοψε όλους πίσω και σταμάτησαν όλα. Ούτε λίθους, ούτε ναούς, ούτε τίποτα. Αυτό δε σας φαίνεται ότι είναι μια παρέμβαση της Αγίας. Καθαρή παρέμβαση. Και άλλα πολλά τέτοια έχουμε περάσει εδώ και έχουμε ζήσει, επιβιώσει. Αυτά είναι μερικά έτσι γύρω από την ζωή αυτή τη εδώ του μοναστηριού. Είναι βέβαια πολλά άλλα. Με τον καιρό έρχονται και στη μνήμη του ανθρώπου. Εγώ σας εύχομαι να είσαστε καλά. Εδώ το προσκύνημα αυτό στον Άγιο αυτό τόπο που κάνετε, εκτός το υπηρεσιακό σας καθήκον, θα ωφεληθήκατε και ανθρωπίνως και ψυχικά. Δεν είναι δυνατό να μην επηρεαστήκατε από την ιερότητα αυτή του τόπου και ειδικά σήμερα με τη γιορτή της Αγίας Εκατερίνης. Ήταν κάτι, μια ιδιαίτερη χαρά για σας και μια ιδιαίτερη ευλογία. Έτσι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι η ζωή σας πάντα υπό την προστασία της Αγίας και να έχετε καλό όπου και να πάτε.
Ακούσαμε τον πατέρα Ευμένιο, τον Σιναίτη, στα όσα μας είπε και είχαμε την χαρά να τα απολαύσουμε και να τα καταγράψουμε ανήμερα της πανηγύρεως της Αγίας Εκατερίνας το Δεκέμβριο του 2008, όταν μαζί με λιγοστούς από τους πατέρες της Μονής σταθήκαμε δίπλα του στο Αρχονταρίκι και τον ακούσαμε να μας μιλάει. Πολλά τα τηλεφωνήματά σας, πολύ χαρήκατε που ακούγαμε τον πατέρα Ευμένιο και πολλοί ρωτάτε επίσης και για το βιβλίο που διαβάσαμε, τα θαύματα της Παναγίας. Να σας πούμε ότι κυκλοφορεί από την Ιερά Γυναικεία Μοναστική Αδελφότητα Παναγία Βαρνάκοβα της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Νεότερα θαύματα της Παναγίας στη Βαρνάκοβα και ιστορίες για την αιωνιότητα». Και θα διαβάσουμε κάτι ακόμα, αφού τόσο πολύ σας συγκινεί όπως συγκινεί και εμάς, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάτι πολύ κοντινό μας. Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2006. Αυτή την Κυριακή στην Ιερά Μονή της Βαρνάκοβας, κατά τη διάρκεια του όρθου, λίγο πριν αρχίσει η Θεία Λειτουργία, ο Κύριος άνοιξε ένα παράθυρο προς τον πνευματικό κόσμο. Μέσα από αυτό αξιώθηκε να κοιτάξει μια μαθήτρια του Λυκείου που ζει αγωνιστική χριστιανική ζωή. Είδε τρεις από τους Βαρνακοβίτες πατέρες που έζησαν τους περασμένους αιώνες. Αυτό έγινε ως εξής. Καθώς μπήκε μαζί με τη μητέρα της και τον αδελφό της μέσα από την πύλη της Μονής για να λειτουργηθούν και άρχισε να ανεβαίνει τα πέτρινα πλατήσκαλα, είδε το εξής θέαμα που, όπως απεδείχθη, ήταν υπερκόσμιο. Στην εσωτερική αυλή της Μονής, στο αριστερό πλαϊνό της εκκλησίας της Παναγίας, σε ένα πέτρινο στρογγυλό πεζούλι που περιτριγυρίζει μια μεγάλη πικροδάφνη, κάθονταν τρεις γέροντες ιερωμένοι με άσπρες γενιάδες, πολύ σεβάσμοι, και κρατούσαν και οι τρεις από ένα μπαστούνάκι, ακουμπώντας πάνω του λίγο σκεφτή. Οι δυο φαίνονταν σαν να συζητούσαν, ενώ ο τρίτος κοιτούσε προς την είσοδο της Μονής. Η κοπελίτσα, καθώς τους είδε, εντυπωσιάστηκε και σκέφτηκε. Τρεις ιερείς, φαίνεται, ήρθαν για τη Θεία Λειτουργία. Όμως γιατί κάθονται απ' έξω? Με τις φευγαλαίες αυτές σκέψεις, γύρισε και ξανακοίταξε προς το μέρος τους. Αυτή τη φορά όμως δεν είδε τίποτε. Εξαφανίστηκαν από τα μάτια της. Υπέθεσε πως θα μπήκαν στην εκκλησία από την πόρτα του ιερού και δεν προβληματίστηκε περαιτέρω. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ενώ συζητούσε με την ηγουμένη και με μία μοναχή αμέριμνη, είπε: «Σήμερα, γερόντισσα, εκτός από τον ιερέα της Μονής είχατε και άλλους ιερείς παππούλιδες. Άλλους τρεις, ε? Ποιοι ήταν?» Τότε απεκαλύφθη ότι οι τρεις ιερείς δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Ο μόνος ιερέας που βρισκόταν στη Μονή και λειτουργούσε ήταν ο εκ της Ιεράς Μητροπόλεως διορισμένος προς τούτο. Άλλοι ιερείς δεν ήρθαν στη Μονή. Τότε κατάλαβε και η ευλογημένη εκείνη κοπελίτσα τι την αξίωσε ο Θεός να δει. Τρεις από τους οσίους ιερομονάχους που έζησαν στη σχεδόν χιλιετή ιερά αυτή Μονή για να τη στερεώσει στην πίστη, αξιώνοντάς την να δει κάτι τέτοιο. Μια ακόμη απόδειξη ότι όταν ο Θεός ευδοκεί, οι δύο κόσμοι, ο επίγειος και ο ουράνιος, επικοινωνούν. Έτσι η Βαρνάκοβα δέχθηκε την επίσκεψη των ουρανοπολιτών πατέρων, αλλά και πόσες άλλες φορές θα επισκέπτονται τη Μονή της μετανοίας τους χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Ο Θεός γνωρίζει, ο ευλογητός εις τους αιώνες.